Λοιπόν, πήγαινε όπου θέλεις. Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Αυτό εγώ ομολογώ δεν το γνώριζα. Τι δεν γνωρίζω. Καθόλου. Υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζεις. Υπάρχουν. Γνωρίζω ελάχιστα, πίστεψε. Μαθαίνω κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη να μας πει πού βρίσκεται. Το πρώτο πίσω το δεν γνώριζα, γιατί δεν κατάλαβα, νόμιζα είναι αλλού. Έλα, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα, Μιλένα και Γιώργο. Βρισκόμαστε σε Ανθοπολίο Ζωγράφου. Μαζί μας έχουμε και τον πρόεδρο Ανθοπόλου, τον κύριο Μάνο Βαλιανό, για να δούμε, καθώς προηγούμενες μέρες είχαμε έναν ακριβό γάμο με πάρα πολύ ωραίο στολισμό από λουλούδια, να δούμε και ποιο Ανθοπολίο, αλλά έγινε με χαμηλά τιμολόγια. Πώς δικαιολογήθηκαν όλα αυτά? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο γάμος που προβλήθηκε τόσο πολύ από τα μέσα, έγινε... Κυρία Σελέτση και του κύριου Λεμονίδη, δεν είναι κάτι, τα λένε όλα τα μέσα. Διάσημο, είναι γνωστό, είναι αναγνωρίσιμο. Ναι, ναι. Συνάδελφος είναι η Ελίζα, σωστά. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι στην ελεύθερη αγορά συνηθίζεται όταν κάποιος θέλει να προβάλλει τη δουλειά του σε ένα μεγάλο κοινό, να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Με την έννοια αυτή μπορεί κανείς να προσαρμόσει την τιμή στα πλαίσια που του δίνουν οι δυνατότητες του, ώστε να μπορέσει και να προβληθεί, αλλά ταυτόχρονα και να μην μιλάτε για τα ανταποδοτικά που κάνουν οι influencer, να το εξηγήσουμε λίγο, για τα ανταποδοτικά που κάνουν οι influencer, που λένε στο Γιώργο Μπαγάνη, ναι, θα έρθεις εδώ να φας, θα βάλεις story. Δεν έχω αντίρρηση. Σου πω εγώ που με πας, είναι απλό. Λοιπόν, θα κάνεις ένα story και ένα post. Θα μπορούσε να γίνει. Και θα φας δωρεάν. Να φάω. Σωστό, αλλά και χωρίς να γίνει καμία ανταποδοτική ενέργεια, θα μπορέσει κανείς να πουλήσει μια άλλη δουλειά λέγοντας ότι στο πορτφόλιό μου έχω κάνει και αυτό το γάμο, εκείνο το στολισμό κτλ. Πολύ αθώο τα ακούω εγώ αυτό. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι το θέμα της διακόσμησης των γάμων στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, γιατί η χώρα μας, εξαιτίας της ιδιαίτερης ομορφιάς της, έχει αποτελεί έναν προορισμό στον οποίο γίνονται γάμοι από ζευγάρια του εξωτερικού. Γι' αυτό και λέγεται Wedding Destination η χώρα μας και είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η βιομηχανία του γάμου, θα μπορούσαμε να την πούμε, έχει αποκτήσει διαστάσεις μεγαλύτερες από ό,τι είχε στο παρελθόν. Αρντελετάμπλο, ολόκληρο είναι, δεν είναι απλά λουλούδια. Δεν βρίσκεται στις νόμιμες επιχειρήσεις. Σωστά, ναι. Θα πρέπει να αναζητήσει κανείς το θέμα της φοροδιαφυγής, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Θα πρέπει να την αναζητήσει στη μαύρη αγορά. Θα πρέπει να την αναζητήσει δηλαδή σε εκείνον ο οποίος κάνει τη διακόσμηση με τα λουλούδια χωρίς να είναι επαγγελματίας, χωρίς να έχει νόμιμη επιχείρηση αφημί, χωρίς να πληρώνει κανένα φόρο, ΦΠΑ, τίποτε. Ή αντίστοιχα, ξέρω εγώ, να κάνει μπαλόνια ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία. Όλοι στους γάμους των αναγνωρίσιμων κάνουν οι συγκεκριμένοι που έπιασε η τσιμπίδα της ΑΔΕ και δεν δυσκολεύτηκε κιόλας και καθόλου. Μια περατζάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν. Εάν είναι νόμιμες επιχειρήσεις, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν με τον ένα τρόπο τιμολόγηση ή με τον άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα, αυτό το οποίο και εμείς επιθυμούμε να αναδειχθεί, είναι για εκείνους οι οποίοι δεν διατηρούν νόμιμες επιχειρήσεις και παρόλα αυτά ασκούν αυτή τη δραστηριότητα. Πρόεδρε, το άλλο πρόβλημα είναι να λέω εγώ για παράδειγμα, εγώ, ότι έχω ένα εισόδημα, πηγαίνω μέχρι 10.000 ευρώ το χρόνο. Και να πηγαίνω μετά στο γάμο της κυρίας Ηλιοπούλου και να διεκδικώ να πάρω μια μικρή 30.000 ευρώ. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα βεβαίως, το οποίο μας απασχολεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λέτε για τις επίσημες επιχειρήσεις που έχουν αφημί. Πολύ σωστά το είπατε. Αλλά υπάρχει και το άλλο όμως, αυτό που σας είπα, να δηλώνω εγώ ως καλλιτέχνης 10 και να πηγαίνω στο γάμο της κυρίας Ηλιοπούλου και να ζητάω 30. Επίσης και το κτήμα, το όποιο εκεί πραγματοποιήθηκε ο γάμος, σου λέει, φανερώνει ζημία ενώ έχει ανήκει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ το χρόνο και δηλώνει ζημία. Τα έχει πει και ο κύριος Τουρνάρας. Υπάρχουν και καμιά σαρανταριά δις τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στη δήλωση και στην κατανάλωση. Το θέμα, γιατί... Είναι και αυτά εκεί. Ναι, σωστό. Δεν ξέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες γίνονται αυτές οι τιμολογήσεις. Θα σας έλεγα δηλαδή ότι η μεγάλη διαφορά είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί κανείς να μην την έχει λάβει υπόψη του. Είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης στο τομέα αυτό, από την περίοδο του κορονοϊού που δεν γινόντουσαν γάμοι.
που παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις αυτές υπήρχαν, διατηρούσαν το προσωπικό τους, είχαν το σύνολο των εξόδων τους και ξαφνικά αρχίζουν να κερδοφορούν ενώ έχαναν επί δύο και πλέον χρόνια. Είναι ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, δυστυχώς. Μπορεί να είναι νεοσύστατες. Πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θα έχουμε κρατάμε το ότι κάποιες από αυτές είναι νεοσύστατες. Όχι, συγκεκριμένα. Καλημέρα. Να είστε καλά.